Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο του GTA 5 θα μιλήσουμε για τη ζωή του Michael Townley ή αλλιώς Michael DeSanta όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι, πριν τα γεγονότα του παιχνιδιού. Πάμε! Ο Michael γεννήθηκε το 1968 στα δυτικά της Αμερικής. Σαν παιδί δεν έζησε με ανέσεις όπως ζουν τώρα τα παιδιά του, καθώς ζούσε σε ένα πάρκο με τον χόσπιτα μαζί με τους γονείς του. Όπως και ο Franklin με τον Trevor, έτσι και αυτός έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και μετά από λίγο καιρό τους εγκατέλειψε. Μικρός ήταν πολύ καλός στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αλλά λόγω τραυματισμών που είχε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το άθλημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν πήγε 20 χρονών, είχε ήδη μπει 2 φορές στη φυλακή. Την πρώτη του ληστεία την έκανε το 1988, όταν έκλεψε $10,000 από μια μικρή επιχείρηση. Στη φυλακή έμαθε πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα πώς να χρησιμοποιεί τα όπλα, γενικότερα έμαθε όλα τα πράγματα που ξέρει μέχρι και σήμερα. Εκεί έγινε ένας πολύ καλός εγκληματίας, αλλά και ένας σωστός ηγέτης. Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον Lester, με τον οποίο αργότερα έκαναν διάφορες ληστείες. Το 1993 ο Michael γνώρισε επίσης τον Trevor, όταν μετέφεραν παράνομα φορτία εκτός συνόρων. Με τη γυναίκα του Αμάντα γνωρίστηκαν σε ένα στριπτιτζάδικο, στο οποίο εκείνη δούλευε ως stripper. Μετά από μερικούς μήνες η Αμάντα έμεινε έγκυος στον Τζίμι και την Τρέισι, με αποτέλεσμα λίγους μήνες μετά να αναγκαστεί η Αμάντα να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να παντρευτεί τον Μάικλ. Κάποια στιγμή ο Μάικλ γνώρισε τον Μπραντ, ο οποίος ήταν φίλος του Τρέβορ. Ο Μάικλ και ο Μπραντ δεν συμπάθησαν καθόλου ποτέ ο ένας τον άλλον. Και πολλές φορές μάλιστα ο Μπραντ είχε μιλήσει στο Τρέβορ και είχε πει να διώξουν από το, ας το πούμε, το κρου. Είχε πει να το διώξουν από το κρου τον Μάικλ και να συνεχίσουν τις δουλειές και τις ληστείες και όλα αυτά οι δυο τους. Το 2004 ο Μάικλ γνώρισε έναν πράκτορα του FIB, τον Dave Norton, με τον οποίο έκαναν μια συμφωνία ώστε να καταφέρει ο Μάικλ να ξεκόψει από τους άλλους δύο, δηλαδή από τον Trevor και από τον Brand. Γι' αυτό λοιπόν σκηνοθέτησαν τον φόνο του Michael που βλέπουμε στον πρόλογο. Σε ανταλλαγή για τη βοήθειά του, ο Dave πήρε χρήματα και έδωσε στον Michael νέο επίθετο και του υποσχέθηκε πως θα έχει μια νέα ζωή. Από τότε ο Michael άλλαξε το επίθετό του σε DeSanta και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Los Santos. Το γεγονός πως άφησε την εγκληματική ζωή τον έκανε να γίνει αλκοολικός, όπως ακριβώς ήταν και ο πατέρας του. Και στην ουσία μετά το ξέρουμε λίγο πολύ, ξέρουμε τι ακριβώς έγινε με τη ζωή του Michael, καθώς μετά από αυτά που σας είπα είναι τα γεγονότα του παιχνιδιού. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Αν ξέχασα κάτι για τη ζωή του Michael, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω, να μου πείτε ας πούμε δεν μας είπες πώς γνώρισε αυτόν, πώς έγινε αυτό, τι έγινε με αυτό. Μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια και θα σας απαντήσω σε σχόλια, στην απορία σας. Αυτά. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα παιδιά. Κάντε like αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα βιντεάκια. Γεια σας.